ήμασταν στην Καμαλιάδα, μας είπαν να μας φέρουν στην Πάτρα τελικά έγινε. Και τώρα ήμασταν στην Πάτρα και μας λένε να μας πάνε μισολόγια. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, όχι μόνο για το γεγονός ότι πρέπει να πάλι να δώσω χρήματα για να κάνω μια μετακόμιση, γιατί αυτό κανένας δεν το σκέφτεται. Είναι πολύ απλό. Χάνω το βιβλίο μου. Χάνω το τίτλο Πορείας και Διαφήμισης. Και κάνω σπουδά στην διαφήμιση και ξαφνικά μου λένε ότι θα είμαι διεύθυνση επιχειρήσεων και προηλεκτρικών κάτι. Αυτό και εμείς πιστεύουμε, καταρχάς στην Αμαλιάδα να σας πω κάνω κάποιους αγώνες, τίποτα. Γι' αυτό και είπαμε ότι κατάληξη δεν θα κάνουμε στο ΔΕΗ. Θεωρούμε ότι με το να κάνουμε κάτι το οποίο θα. Να βγείτε προς τα έξω. Να βγούμε προς τα έξω, αυτό θα τους ταρακουνήσει λίγο. Έχουμε ένα νομοσχέδιο, κάτι το οποίο βάζει ξεκάθαρα τους αριθμούς πάνω από τις ανάγκες των φοιτητών και της τοπικής κοινωνίας της Αχαΐας. Υπάρχει μια αντίδραση συνολικά από όλους τους φοιτητές, από όλες τις παρατάξεις. Γιατί πέρα από ακραίων εφηλεύθερο αυτό το νομοσχέδιο είναι και παράλογο με τη λογική ότι υπάρχουν συμφωνεύσεις και μπαίνουν μετακινήσεις φοιτητών χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και καμία μέρημνα και κανένας προγραμματισμός. Κλείνουν δύο τμήματα και τα πάνε στο Μεσολόγγι χωρίς να υπάρχουν πόροι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτοί οι φοιτητές στο Μεσολόγγι. Συγχωνεύουν τμήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση τα επιστημονικά τους αντικείμενα. Δηλαδή, ένας φοιτητής που είναι στο επιχειρηματικό σχεδιασμό καλείται να πάει στην πληροφορική. Σχέδιο Αθηνά, επειδή ξέρουμε και τι λέει, να μην πραγματοποιηθεί. Λέει πράγματα που θίγουν όλους τους φοιτητές και φοιτητές όχι μόνο από την Πάτρα. Η Πάτρα βέβαια αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, φεύγει το μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών. Περίπου 7.000 φοιτητές φεύγουν. Καταρχάς δεν ξέρουμε εκεί που θα πάμε, που μας λένε θα πάμε, αν χωράμε. Εδώ στο ΤΕΗ Πάτρας έχουμε προβλήματα. Φανταστείτε να πάμε στο ΤΕΗ Μεσολογγίου που είναι φτιαγμένο για πολύ λιγότερο κόσμο.